Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βλάση Ευάγγελο, τον υπεύθυνο Δημοτικό Σύμβουλο για την Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου. Κύριε Βλάση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλετε να μας πείτε σήμερα πώς είναι η ροή εδώ? Ξεκινήσαμε κάπως χαλαρά, στις 4 η ώρα μέχρι τις 5. Μετά τις 5 ήρθε αρκετός κόσμος. Τώρα πάλι δεν πάμε τόσο καλά, περιμέναμε περισσότερο κόσμο. Κάναμε άνοιγμα στον κόσμο και μέσω των blogs και τα ευχαριστούμε. Και με αφίσες, προσκλήσεις, βάλαμε και ένα πονό στην είσοδο της πόλης, αλλά δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Γενικά η Τράπεζα του Δήμου έχει αποθέματα. Έχει αποθέματα και από τότε που αναλάβαμε έχουμε αυξήσει τις φιάλες, τις μονάδες του αίματος, γύρω στις 80 μονάδες, γιατί κάθε φορά που μας ζητάει ο κόσμος αίμα προσπαθούμε να τον ευαισθητοποιήσουμε να πάει να δώσει αίμα αφού περάσει την περιπέτεια που περνάει, γιατί όταν ζητάει κάποιος αίμα, κάποια περιπέτεια περνάει, κάποιο μέλος της οικογένειάς του και βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση μόνιμα στις μονάδες του αίματος. Ο Δήμος δίνει μόνο αίμα για δημότες του Δήμου ή και για ετεροδημότες αν χρειαστούν? Είναι μόνο για δημότες του Δήμου. Είναι μόνο για δημότες. Δεν μπορούμε να δώσουμε για ετεροδημότες. Θέλω να πω ότι αν χρειαστεί ένας συνάνθρωπός μας, άσχετα αν είναι δημότης και έχει κάποιο συγγενή δημότη, μπορεί να δώσει? Ο συγγενής του, ναι, βέβαια μπορεί να δώσει, αλλά η τράπεζα, ο Δήμος, σαν Δήμος, δεν μπορεί να δώσει αίμα. Στους δημότες, μπορεί να, ο οποιοσδήποτε δημότης να πάρει μια μονάδα αίμα. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι κάτι πολύ σπουδαίο και πολύ σοβαρό. Μία φιάλη αίμα χαρίζει μία ζωή. Θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα κι εσείς μέσα από την κάμερα? Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να καταλάβει ότι το αίμα που θα δώσει δεν είναι μόνο για τον εαυτό του, είναι για τον φίλο του, τον αδελφό του, τη μάνα του, το συγγενικό του περιβάλλον και για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δεν τους ξέρουν. Έχω δώσει πάρα πολλές φορές αίμα για ανθρώπους που δεν τους ξέρω και δεν με ξέρουν οι άνθρωποι, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να βοηθάμε όπου μπορούμε, έστω και με μία μονάδα αίματος. Αφού είστε αιμοδότης εθελοντής, θέλετε να πείτε στον κόσμο ότι κάποιος μπορεί να φοβάται να δώσει αίμα, ότι είναι επίπονη η διαδικασία ή δεν είναι? Είναι κάτι πολύ εύκολο. Η πρώτη επαφή με τη βελόνα είναι λίγο. Πάντα ο κόσμος φοβάται τις βελόνες, αλλά δεν είναι τίποτα. Έρχεται εξειδικευμένο προσωπικό από την Κόρινθο, ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους, δεν έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα. Είναι 10 λεπτά όλη και όλη η όλη διαδικασία. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εμείς να ευχηθούμε ο θεσμός αυτός να γιγαντώσει. Μακάρι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.